Είναι στα όρια καβάλα δράμα. Στον γεωργικό σταθμό που λένε το Αγροτεμάχιο 2000 στρέμματα. Ναι. Και πήρα από ένα χέρσο χωράφι μέσα φωτιά και εξαπλώθηκε δίπλα στα καλαμπόκια, στα ηλιόσφορα και πολεμάει ο κόσμος να σβήσει τις παραγωγές του τώρα. Όταν λέτε από ένα χέρσο χωράφι φωτιά, έτσι. Ήταν ένα καλλιέργητο εδώ και χρόνια, ναι, που δεν το καλλιεργούν. Μάλιστα. Τώρα κάποιος έχει πάει, πέρασε από μέσα και για κάποιο λόγο το έδωσε φωτιά. Α, έτσι, για κάποιο λόγο, ναι, μάλιστα. Ναι, είναι εθνική οδό των μεταναστών από εκεί τώρα. Α, μάλιστα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάτε κι εσείς για εμπρισμό, για εμπριστική. Ναι, κάποιος το έβαλε. Αυτό δεν παίρνει μόνο του φωτιά, μέρα μεσημέρι. Μάλιστα. Γιατί και εμείς φυλάμε τα χωράφια μας, δεν τα αφήνουμε αφύλακτα. Ναι. Γιατί είναι το βιός μας. Ένα καλοκαίρι πολεμάμε από αυτά να ζήσουμε. Κύριε Πεσκελίδη, και πέρα αυτού είναι παρή επικίνδυνη περιοχή. Από κάτω υπάρχει. Ναι, πήρε φωτιά το χώμα τώρα. Πήρε τύρφη φωτιά. Μα αυτό ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει άλλες διαστάσεις, εάν και εφόσον δεν κατορθώσουμε να τη σβήσουμε. Θα τη σβήσουν γιατί έχουν έρθει, έρχει η πυροσβεστική τη δράμα, τη Καβάλα. Ο Δήμος Πανκαίου με δύο υδροφόρες. Κάποιοι άνθρωποι με υδροφόρες, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας κουβαλάει νερό. 10 τραχτέρια κατεβήκανε με φρέζες, δισκός, βαρνές, πολεμάνε να μην καούν οι παραγωγές πρώτα και μετά να σβήσουμε τη φωτιά. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι. Ο αέρας πώς είναι? Ο αέρας είναι δυνατός, παίρνει καλαμποκιά φωτιά, σηκώνεται 15 μέτρα, πάει απέναντι, ξαναπαίρνει φωτιά το άλλο το χωράφι. Μάλιστα. Είναι όπως τα πέφκα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Α, τα καλαμπόκια. Είναι ξερά. Ξερά είναι. Ξερά είναι. Μάλιστα. Πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε? Σίγουρα. Μάλιστα. Κατά 85% την έχουν ελέγξει. Το θέμα είναι ότι την προλάβανε και δεν μπόρεσε να φύγει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα γιατί θα περνούσε στο παλιό χώρι. Α, τόσο ευχάριστα δηλαδή τα πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, γιατί είναι τα κανάλια με τα καλάμια 5 μέτρα. Άμα έπαιρνε εκείνο το κανάλι, θα πήγαινε για παλιό χώρι. Θα συνεχίσει και ανική κάπου, θα την προλαβαίνανε. Με αυτόν τον αέρα. Μάλιστα.